Ελλάδας ζούνε το όνειρο κάθε παραβάτη. Αντί να τους απασχόλια θα γλιτώσουν τη φυλακή, νοιάζονται για τα αποτελέσματα των εκλογών. Αλήθεια, μόλις αποδείξουμε την ενοχή τους, πώς θα δικαιολογήσουν την ανεμπόδιστη συμμετοχή τους στις εκλογές και την παρουσία τους στη Βουλή? Αν είχαν ποτέ ανθρωπιά ή στην πορεία την έχασαν, δεν με απασχολεί. Και από τη στιγμή που έχω χάσει το παιδί μου εξαιτίας των, είναι κάτι που δεν με αφορά να δω με συμπόνια. Κάθε άλλο. Δεν γνωρίζω αν όσοι έχουν στα χέρια τους τις τύχες της ζωής μας είναι από αυτόν τον κόσμο ή πρεσβεύουν κάτι ξένο από αγάπη. Ξένο είναι σίγουρα απέναντι στα πρόσωπα των παιδιών μας. Αυτό το γνωρίζω. Δεν ξέρω αν ξεκίνησε έτσι αυτό το κακό ή αν στην πορεία εξελίχθηκε σε τέτοιο τέρας. Το 2024 στην Ελλάδα μας είμαστε πια βέβαιοι πως δραστικές πρωτοβουλίες δεν θα αναλυθούν από κανένα πρόεδρο κόμματος, κανέναν υπουργό και κανέναν βουλευτή που κοντεύουν να συνταξιοδοτηθούν αλλά ακόμα δεν έμαθαν να υπηρετούν την κοινωνία.